Focus Live μέρος δεύτερο. Να θυμίσω ότι είναι εδώ κοντά μας η κυρία Άννα Διαμαντοπούλου, που είναι πρόεδρος του Δικτύου για τη Μεταρρύθμιση για την Ελλάδα και την Ευρώπη. Έχουμε ξεκινήσει μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση, κατά την εκτίμησή μου, που αφορά τη σοσιαλδημοκρατία και το μέλλον της, την κίνηση που ξεκίνησε από τη Θεσσαλονίκη την περασμένη Κυριακή με την πρωτοβουλία των τριών Διαμαντοπούλου, Ραγκούσης και Φλωρίδης. Και βεβαίως να πάμε τώρα και λίγο στα καθημάς, γιατί η κυρία Διαμαντοπούλου δεν πάβει να παρακολουθεί την πολιτική σκηνή και να έχει άποψη και θέση γύρω από όλα αυτά. Κυρία Διαμαντοπούλου, πώς βλέπετε αυτή την καθυστέρηση της αξιολόγησης, τι κινδύνους ενέχει κατά τη γνώμη σας και τι φοβάστε, γιατί είδα ότι στην ομιλία σας μιλήσετε και πάλι για τον κίνδυνο της δραχμής, βάζοντας ένα ερώτημα λέγοντας το θανάσιμο κίνδυνο εξόδου από το ευρώ και το κλίμα υπέρ της δραχμής που είναι πράγματι μέσα στην ελληνική κοινωνία. Εγώ το βλέπω παντού που συζητάω. Δηλαδή, πρώτα το αποκλείαμε, τώρα θεωρούμε ξαφνικά, γιατί πάντα εμείς, ξέρετε, έχουμε ένα λάθος που κάνουμε σαν πολίτες και είμαστε και ευκολόπιστοι. Πιστεύουμε ότι κάτι φταίει και πρέπει να τα αλλάξουμε για να αλλάξουν όλα γρήγορα. Ενώ το ευρώ γιατί να φταίει όταν αυτή τη στιγμή η ανάπτυξη δεν είναι θέμα ευρώ. Να ξεκινήσουμε από αυτό που έχετε δίκιο ότι είναι το πιο σημαντικό, γιατί αν παρακολουθήσει κανείς τις έρευνες κοινής γνώμης, το αντιευρωπαϊκό ρεύμα κινείται με πολύ μεγάλη ταχύτητα και μέσα στα τελευταία τρία χρόνια, από το 2013 μέχρι το 2014 μέχρι το 2017, βλέπουμε να έχει εκτοξευθεί, έτσι φτάνει στο 30% σχεδόν, 29%. Εγώ θα ήθελα να, με την ευκαιρία έτσι, να πω στους ακροατές σας ότι μέσα στο αδιέξοδο που έχει ο κάθε Έλληνας πολίτης στην καθημερινή του ζωή και που βλέπει να γίνεται όλο και χειρότερα, μπορεί αυθόρμητα να πει και τι έχω να χάσω. Βλέπω που πάνε τα πράγματα. Ας δοκιμάσω κάτι άλλο και όπου βγει. Πολύ σωστό το ερώτημα που υποβάλλετε. Αυτή είναι η απλή διατύπωση. Η απλή σκέψη ενός πολίτη, ακριβώς. Είμαι σε αδιέξοδο, το μαγαζί μου δεν πληρώνω τους φόρους μου, δεν μπορώ να πληρώσω το ΙΚΑ, παίρνω λεφτά χωρίς να κρίνω αποδείξεις απλά για να ζω, τα μαγαζιά κλείνουν. Ή δεν έχω δουλειά και δεν μπορώ δεν να έχω βρω δουλειά, δεν μπορώ να βρω, δεν έχω να πληρώσω το ΙΚΑ μου. Δηλαδή, τι χειρότερο θα μου συμβεί, άντε να φύγουμε και να δούμε πώς θα τα φτιάξουμε από την αρχή μόνοι μας. Λοιπόν, εδώ θέλω να απαντήσω, επειδή είχα βρεθεί όταν η Βουλγαρία είχε πάθει τη μεγάλη χρεοκοπία και τη μεγάλη κρίση. Υπήρχαν άνθρωποι που είχαν 5.000 δολάρια στον παούλο τους, στο πορτοφόλι τους, και περίμεναν 3 ώρες στην ουρά για να πάρουν ψωμί, γιατί δεν είχαν εισαγωγή αλεύρων. Υπήρχαν άνθρωποι καρκινοπαθείς, δεν λέω καρκινοπαθείς, λέω παιδιά άρρωστα, που δεν μπορούσαν να βρουν ασπιρίνη. Είχε μπει στη μαύρη αγορά η ασπιρίνη. Ας δούμε λίγο τι γίνεται στη Βενεζουέλα και μία κατάρρευση του οικονομικού συστήματος, κλεισίματος των εσόδων, της εισρωής εσόδων και χρημάτων στη χώρα, με μια παραγωγική βάση η οποία στηρίζεται ουσιαστικά στον τουρισμό, θα σημάνει ότι είμαστε έτοιμοι να περάσουμε ένα μεγάλο διάστημα, το οποίο μπορεί να φτάσει και τα 7 και τα 8 χρόνια, ακραίων συνθήκων. Και μετά να δούμε αν μπορέσουμε να το ανυψώσουμε. Δηλαδή, δεν είναι τόσο απλή η απάντηση στο ερώτημα, ας δοκιμάσουμε και κάτι άλλο. Γι' αυτό και το θεωρώ θανάσιμο κίνδυνο. Και ιδίως εάν σκεφτούμε ότι στα οικονομικά διέξοδα προστίθεται το πάρα πολύ σοβαρό θέμα του προσφυγικού, το οποίο είναι μπροστά μας. Το προσφυγικό δεν κλείνει τα επόμενα χρόνια και δεν κλείνει μόνο με τη Συρία. Το προσφυγικό ξεκινάει για την εποχή μας από τη Συρία. Έχει και Αφρική, έχει και άλλες χώρες πλην Συρίας. Η κύριε Παπαδόπουλε έχει αυτή τη στιγμή ένα τρομερό δημογραφικό boom. Τρομερό. Δεν υπήρχε στην ιστορία της ανθρωπότητας τέτοιο δημογραφικό boom. Έχουμε να σας πω, η Τανζανία είναι μια χώρα που αν τη δείτε στο χάρτη είναι λίγο κάπως σαν τη Γαλλία. Υπολογίζεται ότι το 2030 θα έχει τον πληθυσμό της Ρωσίας, χωρίς να έχει την αντίστοιχη ανάπτυξη. Δηλαδή θα υπάρχει κίνδυνος να υπάρξουν εκατομμύρια ανθρώπων. Ήδη αυτή τη στιγμή η κίνηση στην Αφρική είναι 4 εκατομμύρια άνθρωποι, είναι καθοδόν προς την Ευρώπη. Άρα είμαστε σε μια πολύ δύσκολη περίοδο, μια περίοδο στην ανθρώπινη ιστορία που έχουμε ανακατατάξεις, μετακινήσεις πληθυσμών. Και μεγάλες μετακινήσεις. Οι μετακινήσεις πληθυσμών φέρνουν πολέμους και συγκρούσεις, έτσι συμβαίνει στην ιστορία. Και βέβαια έχουμε και το θρησκευτικό φονταμεταλισμό της Μέσης Ανατολής, με επίσης πάρα όλες πολλά εξηγήσεις και μπορεί κάποιος να μιλάει ώρες. Αυτά όμως όλα
Εμείς είναι σημαντικό να βρισκόμαστε μέσα στην ασπίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία με όλα τα προβλήματα και το δογματισμό και τα τεράστια λάθη που έχει κάνει, εξακολουθεί να είναι το πιο ασφαλές λιμάνι για εμάς τον κόσμο. Δοκιμάσανε η κυβέρνηση και τη Ρωσία και στη Βενεζουέλα πήγαν να πάρουν πετρέλαιο και στην Κίνα πήγαν. Δεν βρήκαν από πουθενά λύση. Να μην σας πω ότι επειδή ήρθα πρόσφατα από την Ρωσία, ήμουν όλο το Δεκέμβριο, πρέπει να ομολογήσω και σας το λέω ότι στην εκπομπή σας δεν έχω ξαναμιλήσει για αυτό το πράγμα. Τρόμαξα από το κλίμα που υπάρχει στη Ρωσία εναντίον της Ευρώπης. Ήρθα σε επαφή με τουλάχιστον 10 think tanks μεγάλα. Η λογική είναι ότι θα διαλυθεί η Ευρώπη και εμείς θα πρέπει να ξαναπαίξουμε το ρόλο στους συμμάχους. Ναι, γιατί να παρέμβω σε αυτό, γιατί η Ευρώπη έκανε το λάθος της Ουκρανίας ως μειόφιλε, κατά τη γνώμη μου. Τέλος πάντων. Και εκεί άλλο μεγάλο θέμα, γιατί είναι στη γειτονιά μας όλα αυτά. Έτσι, ναι, και γιατί βεβαίως κανείς δεν ξέρει πώς θα εξελιχθούν οι σχέσεις Ρωσίας και Αμερικής. Ιδιαίτερα και λόγω της προσωπικότητας και των δεσμεύσεων που πηγαίνουν. Τώρα, αυτή η ιστορία, όπως σας είπα πρωτήρα, της καθυστέρησης της αξιολόγησης, τι κινδύνους ανέχει, κατά τη γνώμη. Γιατί έχουμε μπροστά μας τον Ιούλιο πρέπει να δώσουμε 7 δις σχεδόν σε υποχρεώσεις έναντι δανειστών. Να ξεκινήσω ότι στην αξιολόγηση συμβαίνει το εξής. Έχουμε μια κυβέρνηση η οποία είναι αναξιόπιστη στις δεσμεύσεις της και αυτό δημιουργεί, μεγαλώνει τον δογματισμό που έτσι κι αλλιώς έχουν οι Ευρωπαίοι. Όσο ο δογματισμός μεγαλώνει, τόσο εκ των πραγμάτων γίνεται πιο αναξιόπιστη κυβέρνηση, η οποία δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις πάρα πολύ μεγάλες απαιτήσεις και δυσκολίες. Αυτό το δογματισμό ως αναξιοπιστία ανατροφοδοτεί το ένα το άλλο και φτάνουμε στο αδιέξοδο που έχουμε φτάσει σήμερα. Η καθυστέρηση δημιουργεί νέες ανάγκες μέτρων. Δηλαδή, είμαστε πλέον στο μνημόνιο συν, το τρίτο μνημόνιο συν. Δηλαδή, η κυβέρνηση έκανε πίσω ολοταχώς που έλεγε εμείς ότι μέτρα πήραμε και τελειώσαμε. Είδατε ότι πριν από 2 μέρες είπαν άλλα ακριβώς πράγματα. Οπισθοχώρησαν και είπαν εντάξει, και ένα φορολόγητο να το συζητήσουμε και την. Και έγινε και μια σύσκεψη υπό τον Τσίπρα που ζητούσε επιγόντως να κλείσουν όλα τα μέτωπα και να υπάρξει συμφωνία. Τώρα, αν μπορεί να υλοποιηθεί, δεν ξέρω. Τα μέτρα, η αξιολόγηση, όσο παραμένει ανοιχτό το θέμα της αξιολόγησης, χάνουμε πολλά πράγματα. Χάνουμε την ποσοτική ελάφρυνση, που είναι πολύ σημαντικό πράγμα να μπει χρήμα στην αγορά. Χάνει η χώρα σε αξιοπιστία και μένουν πίσω πάρα πολλά παλές δεσμεύσεις και των Ευρωπαίων και βεβαίως και με το χρέος, όχι μόνο τα άλλα. Το πιο σημαντικό όμως από όλα αυτά που λέμε είναι ότι αποτραβιέται πάλι όλο το επενδυτικό κεφάλαιο. Δηλαδή, κανένας δεν έρχεται να επενδύσει σε παραγωγική δραστηριότητα σε μια χώρα η οποία έχει συνεχώς πολιτική αστάθεια. Δηλαδή, λέγαμε, το Δεκέμβρη θα έχουν κλείσει όλα. Ελάτε να επενδύσετε και να προχωρήσουμε. Τώρα τραβήχτηκαν όλοι πίσω. Το χρηματιστήριο έχει παγώσει, είναι επικίνδυνο να δει κανείς το ελληνικό χρηματιστήριο. Όσο λοιπόν υπάρχει αυτή, ξέρετε, θα έλεγα τη λέξη τσαμπουκάς που δεν μ' αρέσει, αυτή η αποκοτιά, το ότι θα σηκώσουμε τη γροθιά, αλλά χωρίς από πίσω να έχουμε προετοιμάσει τα όπλα για να σηκώσουμε τη γροθιά. Απλά να σηκώνουμε τη γροθιά και μετά να μας χτυπάνε μια στο κεφάλι και να μπαίνουμε μέσα. Όσο αυτό συνεχίζεται, τόσο δίνουμε την εικόνα μιας χώρας που δεν έχει σταθερότητα, άρα δεν μπορεί να προσελκύσει επενδύσεις, και τόσο χάνει η εθνική αξιοπρέπεια, αυτό που είπα πριν, που είναι πάρα πολύ σημαντικό. Επομένως, η αξιολόγηση είναι σημαντικό να κλείσει γρήγορα, αλλά εγώ δεν θα έλεγα αυτό που θα έλεγα παλαιότερα με όποιο κόστος. Το κόστος θα το πάρει όλη η κυβέρνηση. Και θα πρέπει να απολογηθεί για τα επιπλέον μέτρα, γιατί είναι δική της ευθύνη το ότι άργησε τόσο πολύ. Μάλιστα. Και δεν έκανε πράγματα που η ίδια είχε υπογράψει. Τώρα, έχει πέσει στο τραπέζι και μια συζήτηση περί απλής αναλογικής, δηλαδή μείωση των ποσοστών εισόδου στη Βουλή. Και αυτό το παιχνίδι πάλι παίζεται με το χώρο τον ενδιάμεσο που λέμε τη σοσιαλδημοκρατία, γιατί προς τα εκεί έριξε τον μπαλάκι κυβέρνηση, επιδιώκοντας φαντάζομαι μία ψήφιση ενός νόμου με μερικά καινούργια δώρα, με σκοπό να ισχύσει από τις επόμενες εκλογές και όχι από τις μεθεπόμενες. Και παράλληλα θέλω να μου το σχολιάσετε αυτό και το αν κατά τη γνώμη σας είμαστε κοντά σε μία καινούργια εκλογική αναμέτρηση. Ναι. Πρώτον, επειδή έχουμε και οι δύο μια μηχανία πώς να ονομάσουμε αυτόν τον χώρο, σοσιαλδημοκρατικό, κεντροαριστερό, διάμεσο. Και εγώ είδατε χρησιμοποιήσα ναι, όρους που θα έλεγα ότι κυκλοφορούν. Είναι ουσιαστικό, επειδή αυτή, όπως είπα στην αρχή, αυτή η συζήτηση γίνεται σε όλη την Ευρώπη και έχουμε πια συγχωνεύσεις των σοσιαλδημοκρατικών με φιλελεύθερα σοσιαλδημοκρατικά κόμματα, με κεντρώα κόμματα, με κόμματα που απλά. Έχετε μια φράση που την κράτησα σε μια ομιλία σας,
ότι μπορεί να είναι φιλελεύθερος και ο χώρος της κεντροδεξιάς, αλλά και ο χώρος της σοσιαλδημοκρατίας. Ναι, γιατί ο όρος φιλελεύθερος πια ορίζεται και ως προς τον κοινωνικό τομέα, όχι μόνο προς τον οικονομικό. Δηλαδή υπάρχουν και την άκουσα για πρώτη φορά από εσάς και την έχω επισημάνει. Πρέπει να σας πω ότι είχα γράψει. Και σας την αποδίδω δικαίως, χωρίς να σας κλέβω τον τίτλο. Το 2002, νομίζω, είχα γράψει ένα άρθρο για την φιλελεύθερη σοσιαλδημοκρατία. Και είχε γίνει χαμός, γιατί δεν μπορούσε κανείς να σκεφτεί τις δύο λέξεις μαζί. Τώρα νομίζω ότι. Τις είχε απέναντι. Πολύ. Για να πούμε λοιπόν για αυτόν τον χώρο, εγώ θα έλεγα ότι με τους νέους όρους και αυτούς που χρησιμοποιούνται και στην Ευρώπη και είναι οι progressives, δηλαδή οι προοδευτικοί, θα έλεγα ότι η πόλη που διαμορφώνονται πάλι είναι ο συντηρητικός και ο προοδευτικός πόλος και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, γιατί έτσι λειτουργούν τα πολιτικά συστήματα. Δεν λειτουργούν με τις μικρές, μικρούς κατακαιρματισμούς. Αυτός λοιπόν ο χώρος λαϊλατήθηκε από το ΣΥΡΙΖΑ, είναι αλήθεια. Γιατί και ο ίδιος είχε φοβερές ευθύνες, ο ίδιος ο χώρος βεβαίως. Αλλά λαϊλατήθηκε με όπλο το ψέμα. Άρα πολύ γρήγορα αποκαλύφθηκε. Δεν μπορεί να συγκρατήσει τον κόσμο αυτόν, τον οποίο διέψευσε με πάρα πολύ κατηγορηματικό τρόπο. Τώρα το κερασάκι της νέας απλής αναλογικής. Τώρα αυτό λοιπόν της απλής αναλογικής. Να ξεκινήσω από το ότι ο υπάρχον νόμος βεβαίως έχει φοβερά προβλήματα. Έτσι, και δεν βοηθάει την σωστή αντιπροσώπευση των περιοχών. Αλλά το να πάμε σε μία πλήρη διάσπαση, όπου καθένας με 1% θα μπορεί να μπει μέσα και θα έχουμε στη Βουλή από το κόμμα των κυνηγών μέχρι το κόμμα των μαγείρων, ας πούμε, και των μηχανικών, για να πω το δικό μου επάγγελμα, καταλαβαίνουμε ότι είναι ο μεγαλύτερος κατακαιρματισμός που μπορεί να φανταστούμε, όπου ουσιαστικά ομάδες θα προσπαθούν να εκφράσουν τα συμφέροντά τους. Υπάρχει η πολιτική ένα εθνικό, όμως είναι σύνθεση των συμφερόντων. Το 3% σηματοδοτεί και ένα εθνικό θέμα, όπως γνωρίζετε πολύ καλά, εμπλεκόμενοι για πολλές δεκαετίες με την πολιτική. Υπάρχει και το εθνικό θέμα, το οποίο δεν νομίζω ότι αυτό ενδιαφέρει μέχρι τώρα την κυβέρνηση. Δεν έχει δείξει να έχει κανένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τα εθνικά θέματα. Αλλά αυτός ο κατακαιρματισμός που θα πάει σε μικρές ομάδες, οι οποίες η κάθε μία έχουν τα συμφέροντά τους, ή γίνονται συνασπισμοί για να βγει κάποιος βουλευτής, θα διαλύσει και θα πάθουμε αυτό που έπαθε η Ιταλία για πάρα πολλά χρόνια, που έμπαιναν δεκάδες κόμματα στη Βουλή από την Τζιτσιολίνα, σας θυμίζω, μέχρι. Δεν είναι σοβαρό. Θεωρώ ότι είναι πολύ θετική η αντίδραση, κατά την άποψή μου, και της Δημοκρατικής Συμπαράταξης και του Ποταμιού, γιατί είναι ένα εμφανώς ένα παιχνίδι στο οποίο ο ΣΥΡΙΖΑ θέλει να συμπαρασύρει τα μικρά κόμματα, υποσχόμενος, ας πούμε, καθρεφτάκια στους Ιθαγενείς. Και τον εταίρο του, βεβαίως, ο οποίος δημοσκοπικά και τον δεν εταίρο του, να αλλά νομίζω το βλέπει καλά. Και αλλιώς. Δηλαδή, θα ήθελε στη Βουλή ίσως και τους προηγούμενους συντρόφους του, τα μικρά κόμματα της κεντροαριστεράς, αλλά θα ήθελε και τα μικρά κόμματα της ακροδεξιάς που εμφανίζονται τώρα και είναι 2-3. Οπότε σου λέει, θα πάρω και από τη Νέα Δημοκρατία, εγώ θα δημιουργήσω και συμμάχους από εκεί. Πάλι δεν έχει σχέση με τη χώρα όλο αυτό. Βλέπετε αυτό έχει σχέση με την επικράτηση του ΣΥΡΙΖΑ. Βλέπετε κοντά εκλογές. Δεν τις αποκλείω. Θα σας πω ότι εγώ δεν κατανοώ αυτή την υπερσυσσόρευση εσόδων που ανακοινώθηκε την Τετάρτη. Δηλαδή αυτό το ότι έχουμε 5 φορές παραπάνω φορολογικά έσοδα από αυτά που οφείλαμε να έχουμε, που σημαίνει ότι αυτά αφέμαξαν την οικονομία, δηλαδή δεν Μάλιστα. άφησαν τίποτε να λειτουργήσει. Και αυτό ή οφείλεται σε μία ανιστόρητη άγνοια, δηλαδή κάναν υπολογισμούς και τους βγήκαν τελείως λανθασμένα, ή δεν αποκλείεται, γιατί όλα τα φαντάζομαι σε μια τακτική προσέγγιση, να ετοιμάζουν νέο μοίρασμα εν ώψη εκλογών. Μάλιστα. Τα οποία, γιατί η σύγκρουση φαντάζομαι και τα δύσκολα φτάνουν προς τον Ιούνιο. Τώρα, έτσι, όσο πάμε προς τον Ιούνιο, τα πράγματα θα είναι πάρα πολύ δύσκολα. Είτε το θέλω είτε όχι, δεν μπορώ να φύγω, να μην περάσω και από το θέμα της παιδείας, που ξέρω ότι σας πονάει, γιατί δώσετε εκεί πόνο ψυχής, θα έλεγα, στην περίοδο της Υπουργείας σας στο συγκεκριμένο χώρο. Θα ήθελα να ρωτήσω, αυτές οι καινούργιες αλλαγές που είδαν το φως της δημοσιότητας την περασμένη εβδομάδα, πώς τις βλέπετε? Θεωρείτε ότι είναι ένα ακόμη βήμα που να απαξιώνει μια δουλειά που είχε γίνει τότε? Έχουν θετικά στοιχεία? Και άκουσα τον κύριο Βερέμι που λέει, εγκληματική κατάργηση του νόμου Διαμαντοπούλου. Ήταν πολύ έτσι αυστηρός. Ποια είναι η δική σας εκτίμηση για τις αλλαγές που προβλέπονται με τις προφορικές εξετάσεις στο Λύκειο, με το υποχρεωτικό ενδεκαετές σχολείο μαζί με τον νηπιαγωγείο βεβαίως και την πρώτη Λυκείου, με το χωρισμό του Λυκείου σε 3 κατηγορίες, υποχρεωτική πρώτη Λυκείου, μεταβατική δεύτερη και επιλογή κατεύθυνση τρίτη? Και κυρίως αυτά τα προφορικά δεν ενέχουν ένα σύστημα εύνοιας με βάση και τη σημερινή πραγματικότητα στα σχολεία?
το 80% των προφορικών να έχει το ρόλο του και, και η ανασύσταση του, μάλλον η νεκρανάσταση του μπακαλωρέα, γιατί ξέρετε, όταν εγώ έδωσα εξετάσεις μικρός, είπα, νόμιζα ότι πήγα και έκανα το απολυτήριο, ήταν μπακαλωρέα, γιατί ήταν η πρώτη χρονιά που έγινε τότε το ακαδημαϊκό απολυτήριο που λέγανε. Τώρα ξανά η ιστορία, γιατί θυμίζει και το σύστημα Αρσένη λίγο αυτή η επιχείρηση που γίνεται αλλαγής. Λοιπόν, θα σας πω κάτι. Δεν θα γίνει τα τίποτα. Λίγο σκόρπια. Από όλα αυτά που ακούτε δεν θα γίνει τίποτα. Και θα σας εξηγήσω γιατί. Γιατί, γιατί. Και γι' αυτό νομίζω δεν αξίζει να το σχολιάσουμε. Ήδη καθηγητές από ό,τι. Όχι, δεν έχει σχέση ούτε με τους καθηγητές. Θα σας πω τι είναι. Έχουμε 2 χρόνια κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ. Έτσι, το Φεβρουάριο έχουμε 2 χρόνια. Έχουν αλλάξει 3 υπουργοί και 6-7 υφυπουργοί και αναπληρωτές υπουργοί μέσα σε 3 χρόνια. Ο κάθε υπουργός παρουσιάζει ένα δικό του σχέδιο. Το οποίο δεν έχει σχέση με το. Ούτε ήταν καμιά δέσμευση του ΣΥΡΙΖΑ, ούτε υπήρχε πουθενά. Κάθε φορά λοιπόν βγαίνουν πρωτοσέλιδα των εφημερίδων, αλλάζει το σύστημα εξετάσεων, αλλάζει ο τρόπος επιλογής των στελεχών, αλλάζει οι εξετάσεις, αλλάζει η αξιολόγηση, αλλάζουν τα συμβούλια, φεύγουν τα συμβούλια, κλέγονται. Κάθε φορά λοιπόν κάθε υπουργός του ίδιου κόμματος παρουσιάζει ένα δικό του σχέδιο. Αυτό που παρουσιάζει ο κ. Γαβρόγλου είναι διαφορετικό από αυτό της κυρίας Σίας Αναγνωστοπούλου, που ήταν αναπληρώτρια υπουργός για τα θέματα των πανεπιστημίων. Καμία σχέση. Ήταν ημέρα και. Δηλαδή, ήταν δύο κείμενα τα οποία ανήκαν σε διαφορετικά κόμματα, όχι σε διαφορετικά. Απλά σε διαφορετικούς ανθρώπους. Τόσο μεγάλες διαφορές. Όταν λοιπόν αναλαμβάνει ο τρίτος υπουργός, ο κ. Γαβρόγλου, και με ποια από πίσω υποστήριξη παρουσιάζει αυτά τα πράγματα. Εγώ θα σας πω. Ένα απλό θέμα. Είναι προτάσεις του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής. Το ξέρω, το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής είναι το Ινστιτούτο το οποίο ίδρυσα εγώ, ενώνοντας 6 φορείς. Και το Ινστιτούτο αυτό χρειάζεται να δουλέψει πάρα πολύ καιρό και να παρουσιάζει τεχνικές μελέτες. Δηλαδή, όταν λες ότι θα κάνω προφορικές εξετάσεις, για να σας πάρω, και πριν πούμε ναι ή όχι, να εξηγήσουμε πώς θα γίνονται οι προφορικές εξετάσεις, με τι διάρκεια, με τι κόστος, πώς εξασφαλίζεται η αντικειμενικότητά τους. Και δεν μπορούν να υπάρξουν φαινόμενα διαφθοράς. Αυτό που σας λέω, η αντικειμενικότητά τους απαντούνε σε όλα αυτά. Ή το θέμα του μπακαλωρεά ή το θέμα των τμήματων που οργανώνονται. Η χώρα, κάθε τι που παρουσιάζεις, πρέπει να βλέπεις και πώς αναπτύσσεται στη χώρα. Η χώρα έχει μικρά γυμνάσια, μεγάλα γυμνάσια, λύκεια. Είναι διαφορετική η λειτουργία τους σε ένα νησί, διαφορετική στην. Πώς θα γίνουν αυτά. Όταν εγώ παρουσίασα την πρόταση για το θέμα των λυκείων της τεχνολογικής εκπαίδευσης, και γιατί χωρίς την αλλαγή της τεχνολογικής εκπαίδευσης δεν μπορεί να αλλάξει τίποτα στη χώρα ούτε στα πανεπιστήμια, είναι μια μεγάλη συζήτηση. Είχαμε μια μελέτη που την κάναμε με τους Φιλανδούς και τους Γερμανούς 8 μήνες. Πήραμε καθένα από τα τεχνολογικά λύκεια, έγινε μια ακτινογραφία του, είδαμε τα επαγγέλματα που χρειάζεται η χώρα, κάναμε μια συνεργασία με το ΣΕΦ και τα επιμελητήρια της χώρας για τις ανάγκες που υπάρχουν, αναδιορθώσαμε τα προγράμματα και κάναμε ένα πρόγραμμα που από πίσω είχε προϋπολογισμό, χρονοδιάγραμμα, τεχνικές προδιαγραφές. Αυτό το πράγμα να βγαίνει ο υπουργός και να δίνει μια συνέντευξη και να λέει θα κάνουμε αυτό. Ή θα κάνουν τα περιφερειακά συμβούλια, καταργούν τα συμβούλια των πανεπιστημίων, στα οποία σας θυμίζω ότι ήρθαν μερικές εκατοντάδες Ελλήνων από το εξωτερικό, ό,τι καλύτερο έχει η ελληνική διασπορά, χωρίς να ζητάνε ούτε τα μεταφορικά τους οι άνθρωποι, να τα πληρώνουν από την τσέπη τους, τους οποίους τους διώχνουν. Και τώρα θα πάνε στα περιφερειακά συμβούλια. Δεν μας λέει πώς θα εκλεγούν. Υπάρχει θέμα με το Σύνταγμα. Το πώς θα εκλεγούν και αν αυτά θα διοικούν τα πανεπιστήμια ή όχι. Άρα, υπάρχουν ιδέες. Κάποιες από αυτές θα τις έβρισκα θετικές, κάποιες από αυτές θέλουν συζήτηση, κάποιες είναι τελείως αρνητικές και είναι εκτός τόπου και χρόνου. Αλλά όλο αυτό το πράγμα δεν πατάει πουθενά. Δεν υπάρχει από πίσω κανενός είδους τεκμηρίου ή εθνικός διάλογος. Δεν πρέπει να συζητηθούν αυτά τα πράγματα. Αποφασίζει ένας τέλεχος ενός κόμματος, ενός συνασπισμού και βγαίνει και λέει θα φέρουμε τον μπακαλωρεά ή θα κάνουμε προφορικές εξετάσεις. Είναι τέτοιας ο ερασιτεχνισμός που καταλήγω στο ότι είναι καλύτερο να μην απαντάει κανείς. Δηλαδή χάνουμε μάλλον χρόνο με το να συζητάμε πράγματα τα οποία δεν μπορούν να τα φέρουν σε αυτή τη μορφή, εάν δεν παρουσιάσουν κάποια υποστήριξη από πίσω. Πάντως στο καινούργιο σχέδιο απορρίπτει το προηγούμενο του κυρίου Φίλη περί τετραετούς γυμνασίου και διετούς λυκείου. Πέστε μου σας παρακαλώ, είναι δυνατόν η ίδια αλλά κυβέρνηση. Αλλά βάζει υποχρεωτική την πρώτη λυκείου, ας πούμε, ταυτόχρονα. Πώς είναι δυνατόν αυτό το πράγμα. Δηλαδή, πώς γίνεται να φεύγει ένας υπουργός και σε ένα μήνα να αλλάζει η γραμμή της κυβέρνησης. Άρα, δεν υπάρχει καμία σοβαρή προσέγγιση στο πιο σοβαρό θέμα της κάθε χώρας, που είναι
η εκπαίδευση. Υπάρχει, ο ΩΣΑ έχει νομίζω, ναι, η Διεθνής Τράπεζα, δεν θυμάμαι, παρουσίασε μια καινούργια μελέτη που δείχνει την σχέση της οικονομικής κατάστασης με το εκπαιδευτικό σύστημα. Λοιπόν, δεν υπάρχει καμία χώρα που να έχει, εκτός από τη Σαουδική Αραβία, γιατί είναι πολύ ειδική η κατάσταση και είναι λόγω του πετρελαίου, που να έχει υψηλά οικονομικά στάνταρτς και να μην έχει πολύ υψηλό εκπαιδευτικό σύστημα. Και αντίστοιχα, δεν υπάρχει καμία χώρα που να μην έχει πολύ υψηλή ποιότητα εκπαιδευτικό σύστημα και να έχει οικονομική ανάπτυξη. Δηλαδή, αυτά που γίνονται στην παιδεία θα τα πληρώσουμε πάρα πολύ τα επόμενα χρόνια, γιατί καταστρέφουν το υπόβαθρο της νέας γενιάς. Ναι, αλλά δεν μου λέτε, αυτή τη στιγμή το θέμα της τεχνολογικής εκπαίδευσης δεν πάσχει γενικότερα. Πάρα πολύ. Αλλά από την άλλη μεριά, εγώ θεωρώ ότι είναι και λίγο έτσι κοινωνικό πρόβλημα, γιατί δεν θέλουμε τα παιδιά μας να σπουδάζουν ένα τεχνικό επάγγελμα, και δεν εννοώ τα υψηλού επίπεδου, πολιτικός, μηχανικός και τέτοια, εννοώ τα άλλα, γιατί δεν θεωρούμε ότι πρέπει να πάνε σε τέτοιου είδους δραστηριότητες και τις οποίες βλέπουμε ότι και λείπουν χέρια και λείπουν και πρόσωπα. Και από την άλλη μεριά παράγουμε υπέρμετρα δικηγόρους, γιατρούς, μηχανικούς και ούτω καθεξής. Κοιτάξτε, είναι ένα θέμα, δεν είναι σημερινό, είναι πολλές δεκαετίες, έχει διαμορφωθεί στην κοινωνία. Ουσιαστικά τα τεχνικά λύκεια έγιναν κάποια στιγμή, τα τεχνολογικά και τεχνικά λύκεια έγιναν μια στιγμή, κάποια στιγμή χώρη στην οποία δεν πήγαιναν οι καλοί μαθητές ή τα παιδιά που δεν είχαν δυνατότητες να παρακολουθήσουν το γενικό λύκειο, ενώ η φιλοσοφία είναι τελείως διαφορετική. Και αυτό το συναντάμε σε χώρες με πολύ υψηλό επίπεδο ανάπτυξης, όπως είναι η Γερμανία, η Γερμανία έχει ένα και η Ελβετία. Η Ελβετία έχει 75% των παιδιών στην Ελβετία πάνε στα τεχνολογικά λύκεια και 25% στα γενικά. Αυτό όμως σημαίνει ότι στην κοινωνία αναγνωρίζεις το ρόλο ότι είναι πολύ σημαντικό να είσαι υδραυλικός, είναι πολύ σημαντικό να είσαι μηχανικός αυτοκινήτων, όπως είναι σημαντικό να είσαι και γιατρός και να είσαι και να έχεις ένα μαγαζί που να πουλάς ψωμί. Γι' αυτό είπα, για το κάθε επάγγελμα. Έτσι, είναι θέμα που όταν αυτή λοιπόν η αλλαγή, είχαμε κάνει, θυμάμαι, μικρά φιλμάκια τότε στο Υπουργείο για την Τεχνολογική Εκπαίδευση. Και ένα από αυτά που μου είχε κάνει πολύ εντύπωση, γιατί είχα επικοινωνία με τους Έλληνες εφοπλιστές και την ελληνική ακτοπλοεία, ενώ δίνανε πάρα πολύ μεγάλους μισθούς, δεν πήγαιναν παιδιά στα ναυτικά λύκεια. Δεν πήγαιναν καθόλου. Αλλά και κάναμε μικρά φιλμάκια για να εξηγήσουμε γιατί είναι σημαντικό και πώς αυτά τα παιδιά θα βρουν δουλειά και θα βρουν μάλιστα και δουλειά με προοπτική. Και δεν μπορούσαμε να πείσουμε τους γονείς. Γιατί οι γονείς θέλανε τα παιδιά να πάνε στο πανεπιστήμιο. Αυτό έχει φτάσει ένα διέξοδο πια. Ναι, αλλά και τώρα υπάρχουν δύο πανεπιστήμια που σπουδάζει κανείς ναυτιλιακά και δυστυχώς τα παιδιά αυτά δεν βρίσκουν δουλειές. Και μολονότι είναι, υπάρχει αυτή η έκρηξη στην ναυτιλία και ειδικά στον ελληνικό εφοπλισμό. Αυτό είναι. Πάτε σε ένα άλλο θέμα τώρα, γιατί άλλο είναι τα ναυτιλιακές σπουδές και άλλο είναι τα πληρώματα και οι εξειδικεύσεις. Όχι, εγώ είπα για τις ναυτιλιακές σπουδές. Αλλά για τις ναυτιλιακές σπουδές θα σας πω ότι όταν συζητιόταν το Brexit, εκείνη την περίοδο έτυχε να είμαι για ένα αρκετά σημαντικό διάστημα στο Βερολίνο και έβλεπα τη λύσα, θα πω τη λέξη, με την οποία οι Γερμανοί παλεύανε να προετοιμάσουν τη Φραγκφούρτη, ώστε εάν φύγει αν γίνει το Brexit, να μπορούν να μεταφερθούν ταχύτατα οι επιχειρήσεις από το City στη Φραγκφούρτη, επειδή ήταν η Ευρώπη. Εμείς δεν έπρεπε, και το είχα αρθρογραφήσει τότε, δεν έπρεπε να κάνουμε το ίδιο για τον Πειραιά. Δηλαδή να φέρουμε το shipping, αφού το Brexit έτσι κι αλλιώς θα δημιουργήσει προβλήματα στις εταιρείες εκτός Ευρώπης. Δεν πρέπει να το φέρουμε στον Πειραιά. Κλείνει. Σωστό, πολύ σωστό. Η εισαγωγή σε σχολές αντιτιμάτων που είναι στο Πανεπιστήμιο, αυτή μια νέα πρόταση που ακούγεται. Δεν είναι πρόταση, ήταν ο νόμος μου. Τον κατήργησε ο κύριος Φίλης. Ο νόμος σας το. Ναι. Α, και τώρα το επαναφέρει. το επαναφέρει. Ο κύριος Γαβρόγλου. Ακριβώς. Δηλαδή πάμε και ερχόμαστε. Αφού λοιπόν είπαμε ότι είναι νεοφιλελεύθερο, ότι είναι έτσι, ότι είναι αλλιώς αυτά, τώρα ξαναφέρουμε πάλι τις σχολές. Γι' αυτό σας λέω ότι έχει νόημα να συζητήσουμε και εγώ είμαι πολύ ανοιχτή και να δω και τα θετικά, γιατί οι συνενέσεις είναι απολύτως αναγκαίες, αλλά να μας φέρουν κάποια σοβαρά πράγματα που έχουν πίσω τους μια βάση. Έτσι. Τώρα, γιατί κλείνοντας να πω το εξής, την Τετάρτη κάνετε μια νέα συνάντηση. Την Πέμπτη στο Ηράκλειο. Α, μάλιστα. Πέμπτη 26 στο Ηράκλειο γίνεται ένα κάλεσμα για να κάνουμε τη συζήτηση που εξήγησα πριν. Και θα γίνει στην αίθουσα του Εμπορικού Επιμελητηρίου στο Ηράκλειο. Α, στην μάλιστα. Κρήτη. Ωραία. Εύχομαι καλή επιτυχία στη συνέχεια πολύ του εγχειρήματος. Ευχαριστώ πολύ για τη συζήτηση. Εγώ. Νομίζω ότι ήταν αρκετά διαφορετική. Ήταν πολύ ενδιαφέρουσα και ευχαριστώ για τον χρόνο σας, γιατί είναι πολύ λίγες οι εκπομπές που μπορεί κανείς να μιλήσει με άλλες. Ναι, εδώ εμείς κάνουμε διάλογο, δεν κάνουμε μονόλογο και ειδικά ο άνθρωπος που έχει το συντονισμό της εκπομπής δεν προσπαθεί να είναι πρωταγωνιστής.
Ναι. Για μένα ο καλεσμένος είναι το ούτε πρώτο. Ούτε να κάνει μονίμως επίθεση. Ναι, δεν χρειάζεται να κάνουμε. Μπορεί να κάνουμε διάλογο και να συζητήσουμε και να μάθει ο κόσμος μερικά πράγματα και να προβληματιστεί και να έχει και τις ανάλογες αντιδράσεις. Γιατί αυτή είναι και η δουλειά μας. Σας ευχαριστώ πολύ και πάλι. Εγώ ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε και εσάς που μας παρακολουθήσετε. Να έχετε ένα καλό βράδυ. Γεια σας.